Γεια σας, κυρία Μωράιτη. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Και εσείς παιδίατρος είστε, με παιδιά ασχολείστε. Λίγο, τι σχόλιο να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ, και ως γονιός περισσότερο και ως παιδίατρος στεναχωριέσαι πάρα πολύ. Είναι δύσκολο. Σκεφτείτε, θυμηθείτε τι έγινε τώρα πρόσφατα στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Ενδοσχολική βία, ενδοσχολική όχι μόνο στο σχολείο, ενδοοικογενειακή βία. Γενικά υπάρχει μια βία στην κοινωνία μας. Λόγοι πολλοί, μπορούμε να τους αναλύσουμε. Είναι βέβαια δουλειά πολλών ανθρώπων. Είναι πολυεπίπεδο και πολύπλευρο το φαινόμενο. Αλλά είναι φαινόμενο και πρέπει να σταθούμε σοβαρά απέναντι. Δεν πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός ότι τα παιδιά θεωρούν ίσως και αυτονόητο ότι πλακωνόμαστε. Σαφέστατα. Συμβαίνει σαφέστατα. Συχνά και στους δρόμους. Είναι λάθος να το θεωρήσουμε ότι θα πλακωθούν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να είναι στο σχολείο. Το σχολείο είναι ένας τρόπος στο οποίο τα παιδιά θα εκτονώνουν οτιδήποτε έχουν μέσα στο κεφαλάκι τους. Τι να πω. Και είναι πολύ εύκολο να ρίξουμε την ευθύνη είτε στην οικογένεια, είτε να τη ρίξουμε μόνο στους καθηγητές, είτε στα ίδια τα παιδιά. Δεν θέλουμε να ρίξουμε πουθενά ευθύνη. Θέλουμε να σταματήσει αυτό και θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν γεννηθεί και δεν μεγαλώνουν για να πλακώνονται μεταξύ τους. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε τη γλώσσα και το λόγο. Έχουμε γεννηθεί να έχουμε το καλό. Δεν έχουμε γεννηθεί άνθρωποι να έχουμε το κακό μέσα μας. Στην πορεία μας, αυτά που βλέπουμε στο περιβάλλον μας, αυτά που βιώνουμε από το περιβάλλον μας, γι' αυτό και όλος ο στόχος μας είναι οποιαδήποτε παρέμβαση είναι να αλλάξουμε το περιβάλλον μας. Αυτό κάνει και η πολιτική. Την κληρονομικότητα δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Υπάρχει μια ελπίδα με τη γονιδιακή θεραπεία να υπάρχει κάτι στο μέλλον. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Αλλά το περιβάλλον μπορούμε να το αλλάξουμε. Ως γιατρός, όταν είδατε εκείνο το. Τρομάζεις. Το πώς ρίχνει το παιδί κάτω το άλλο. Τρομάζεις. Και είναι πολύ τυχερό το παιδί που δεν είχε όντως κάποια κάκωση στη σπονδυλική του στήλη. Να. Γιατί από ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε. Να. Βέβαια, δεν έχουμε σταθεί σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν έχουμε σταθεί ότι πριν από 1-2 χρόνια ο παδί σκότωσε ένα παιδί και το περάσαμε στον τούπο. Εδώ βέβαια δεν σταθήκαμε στο Βασίλη μας, ο οποίος ήταν βία η οποία είναι άλλης μορφής, αδιαφορίας. Και δεν σταθήκαμε και στα ΤΕΒΗ, που εδώ είναι μια εγκληματική αδιαφορία όλων μας. Και με αφορμή αυτό, και εννοείται θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, από τη στιγμή που δεν έχει αναλάβει κανένας να πει συγγνώμη σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλους αυτούς τους γονείς, συγγνώμη θα πεις είναι υποκριτική. Εμένα με έχει συγκλονίσει προσωπικά μια συγγνώμη δεν είναι πάντα υποκριτική. Ο πατέρας, κυρία Μωραΐτη, εννοείται ότι δεν είναι υποκριτική, του μηχανοδηγού του νέου, που ο ταλέπορος, ενώ είχε χάσει το παιδί του, παρακαλούσε να πει αν έφταιγε ο γιος του, να ζητήσει αυτό συγγνώμη εκ μέρους του γιου του για αυτό το ατροχείο που έγινε, που εννοείται δεν έφταιγε καθόλου. Ένας πατέρας που είχε χάσει το παιδί είχε το θάρρος, την τόλμη να ζητήσει συγγνώμη αυτός για το παιδί του. Τώρα, το τι έχει ακολουθήσει είναι τρομερό. Τουλάχιστον, εγώ από τη δική μου την πλευρά, ως γονιός, παιδίου, φοιτητού, που μετακινείται με το σιδηρόδρομο, που ήταν σε αυτά τα δρομολόγια, τρομάζεις και εγώ ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μας, ζητάω συγγνώμη από το γιο μου, ζητάω συγγνώμη από όλα αυτά τα παιδιά που δεν είχα ανακατευτεί με την πολιτική ένεργα, πολιτικός δρόν, το ξέρετε ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια και δεν είχα πάρει την απόφαση γιατί πρέπει όντως να αλλάξει. Γιατί δεν είναι το θέμα ποια ήταν η αιτία, η αιτία είναι συγκεκριμένη. Αν βάζουμε πάνω απ' όλα το ότι θέλω εγώ να έχω περισσότερα κέρδη σε μια εταιρεία και αδιαφορώ για την ασφάλειά της και άμα είμαι τυχερός, δεν τι θα τα ψάξω παραπάνω. Ούτε θα το προσωποποιήσουμε το θέμα. Δεν είναι καλό να την βορυχήσουμε πάνω σε αυτό το έγκλημα, σε αυτές τις απώλειες για να βγούμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Αλλά ένα συγγνώμη στα παιδιά τα μελλοντικά, στα παιδιά που τους ανήκει το θα μέλλον. Θα αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να πρέπει το πρέπει ίδιο, να αλλάξει. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς ξεβολευόμαστε όλοι μας, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε το θάρρος να τα βάλει σε ένα σύστημα το οποίο είναι συγκεκριμένο. Ως υποψήφοι θα επισκεφτείτε σχολεία και με αφορμή, ίσως αν θέλετε και αυτό το γεγονός, για να μιλήσετε στα παιδιά. Κάποια από αυτά θα είναι και ψηφοφόροι τώρα, έτσι. Στο πρόγραμμα, ναι, υπάρχουν επισκέψεις και θα γίνει. Και ειδικά στο δικό μου το πρόγραμμα βρίσκεται, είναι το ΚΑΜΕΑ και το ειδικό το σχολείο, αλλά προσπαθούμε να βρισκόμαστε όσο μπορούμε, χρησιμοποιώντας και τις
και τα σύγχρονα μέσα που τα παιδιά μας επικοινωνούν, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, αποφεύγοντας και την ξύλινη γλώσσα που έχουν μάθει τόσα χρόνια. Όντως είμαστε πιο ανθρώπινοι, απλώς και τα παιδιά μας πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το μοντέλο του πολιτευτή, του υποψήφιου βουλευτή, του ανθρώπου ο οποίος είναι μακριά από τον κόσμο που θα τον θυμηθεί τις μέρες των εκλογών, που θα έχει το χαμόγελο του, θα είναι ευγενικός, θα χαιρετήσει, θα κεράσει, θα κάνει οτιδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να δείξει ότι ξέρει τα προβλήματα, δεν μετράνε στα παιδιά μας. Δεν το βλέπουν έτσι. Μπορούν να καταλάβουν τα νέα μας παιδιά, αν είμαστε ειλικρινείς, αν είμαστε κοντά τους, αν ενδιαφερόμαστε. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Έχετε ένα κείμενο, κυκλοφορεί από χθες, με δική σας υπογραφή, πώς αρωματίζετε το Κομμουνιστικό Κόμμα την υγεία του λαού μας. Ένα κείμενο που θα έλεγα ότι σπάει κόκαλα, που αναφέρεται και παραδείγματα. Βέβαια, πιάνετε και τα παλιότερα χρόνια, αλλά έρχεστε και στα σημερινά. Και τελικά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κλείσουμε εμείς οι αναγνώστες. Εσείς με χαρά το κλείνετε. Μπορεί να είναι λίγο στο μυαλό μου όλα αυτά τα πράγματα. Λέτε. Γενικά, όταν ξεκίνησα και ως άνθρωπος τα πρώτα μου βήματα στην ιατρική, στο μυαλό μου είχα ότι ένας γιατρός δεν πρέπει να σκέφτεται αν θα πληρωθεί, ένας γιατρός δεν πρέπει να σκέφτεται αν του λείπουν μέσα, θα πρέπει να σκέφτεται αν έχει επαρκείς γνώσεις για να μπορέσει να κάνει καλά τον συνάνθρωπο. Και πώς θα επιβιώνει ο γιατρός αν δεν έχει. Σωστά. Γι' αυτό είναι και το κράτος, γι' αυτό είναι και οι δομές της κοινωνίας, ώστε ορισμένα, αν όχι όλα, ορισμένα όμως, ορισμένες υπηρεσίες να μην τις θεωρεί εμπόρευμα, να μην τις θεωρεί κάτι το οποίο έχει τιμή. Και όπως γράφω και στο κείμενό μου, θέλω πραγματικά ο οποιοσδήποτε πολιτικά ευθύνων, ο οποιοσδήποτε υπουργός υγείας έχει περάσει, καλοπροαίρετα, δεν θέλω να τον κατηγορήσω, να μου κοστολογήσει μια διασωλήνωση. Να μπει πόσο στοιχίζει, ρε Μπάμπη, αυτή η διασωλήνωση. 100 ευρώ, 200 ευρώ, 1 εκατομμύριο. Πόσο στοιχίζει η ζωή του συνάνθρωπου. Κάτι συγκεκριμένο, διασωλήνωση. Θα σας πω κάτι το οποίο γίνεται. Η διασωλήνωση κοστολογείται. Και όμως κοστολογείται. Θα την βάλετε, θα την κοστολογήσετε. Θα πρέπει να πάρει κάτι ο άλλος. Δεν μπορείς να την κοστολογήσεις. Περιμένετε, η διασωλήνωση δεν είναι. Οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Όχι, δεν είναι οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Είναι η τελευταία πράξη για να σωθεί κάποιος. Θα πάτε τώρα σε ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό νοσοκομείο και θα πείτε για τον ανασιολόγο τόσο, για τον γιατρό τόσο. Θα βάλει ένα κοστολόγιο. Εντάξει, ας το βάλουμε. Πόσο κοστίζει όλο αυτό? Δεν κοστολογείς. Δεν μπορείς να τη βάλεις πουθενά. Σε σύνολο αναισθησιολόγο, υλικό, αυτό, ιατρική πράξη γενικώς, πόσο θέλετε να κοστίζει? Θέλετε ένα χιλιάρικο παραπάνω? Η ζωή δεν μπορείς να τη βάλεις. Η ζωή δεν κοστολογείται. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν μιλάμε για τη ζωή, ακριβώς, κυρία Μωρέτη, δεν θα βάλεις κοστολόγιο και θα πρέπει να αποδεχτούμε και να παραδεχτούν όλοι ότι η υγεία δεν είναι ένα εμπόρευμα. Είναι αγαθό και ως αγαθό να μην ξεγελιέται ο κόσμος. Πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Και αυτός που την ασκεί θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια. Και θα πρέπει να ζει μέσα από αυτόν τον τρόπο που γνωρίζουμε τη σωστή και δίκαιη φορολογία. Κύριε Βελιώτη, εσείς υπηρετήσατε στο νοσοκομείο Βεβαίως. Των Σερών, παρετηθήκατε από το νοσοκομείο των Σερών ναι. και έχετε τώρα πια το δικό σας ιδιωτικό ιατρείο, ναι? Σωστά. Ναι. Εσείς πήγατε εκεί γιατί δεν θέλατε να ανοίξετε εκείνη την εποχή ιατρείο ή πήγατε όχι, γιατί όχι, θέλατε να υπηρετήσετε τη δημόσια υγεία? Στο μυαλό και πιστεύω και στους περισσότερους συναδέλφους, στο μυαλό μας ήταν να υπηρετήσουμε, να κάνουμε τον γιατρό, να είμαστε γιατροί και κυρίως σε δημόσιες δομές. Ειδικά ως νεογνωλόγος είναι απαραίτητο να βρίσκεσαι σε ένα νοσοκομείο που μπορείς να κάνεις πράξη αυτά που έχεις μάθει. Το ότι αν έφυγε ένας Φελιώτης κάποια στιγμή για άλλους λόγους που δεν τον άφησαν να κάνει οποιαδήποτε εργασία στο νοσοκομείο, είναι τελείως προσωπικό και δεν πρέπει όχι, να. Όχι, δεν είναι προσωπικό και θα σας πω γιατί. Προσωπικό μπορεί να είναι για εσάς, για εμάς όμως που θα είχαμε έξτρα υπηρεσίες ή θα είχαμε έναν γιατρό ακόμα παραπάνω. Δεν λέω αν είστε καλός ή κακός. Αυτό αποδεικνύεται και από το ιδιωτικό σας ιατρείο. Και που δεν φύγατε μόνο εσείς, φύγαν πάρα πολύ. Φύγαμε πάρα πολύ. Παραιτηθήκαν, όχι φύγανε, δεν συνταξιοδοτηθήκατε εσείς. Γιατί δεν είναι οι συνθήκες εργασίας σε πολλά επίπεδα αυτές που πρέπει να είναι. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση. Θυμάστε πάλι κραβή αυγωνίας 2012-2013, δεν άλλαξε τίποτα. 1973 πριν από 50 χρόνια δεν είχαν τα παιδιά τα μέσα και οι γονείς τα βάζανε από την τσέπη τους για να μπορέσουν να κάνουν μία μετάγγιση. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, προσπαθούμε
προσπαθεί ο κάθε γονιός με το υστέρημά του να δώσει την υγεία στο παιδί του, στο συγγενή του. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία στο μεγαλύτερο δίκτυο. Πώς το καταφέρουμε, είναι τρομερό. Όταν είμαστε πώς το καταφέρουμε, από τις φτωχές χώρες, πώς είμαστε οι πρώτοι χώρες. Σκόπιμα, εμείς πιστεύουμε στο ΚΚΕ, σκόπιμα τις δομές υγείας για να μπορέσει να υπάρχει ανθοφορία στον ιδιωτικό τομέα. Και μόνο να καταφέρουμε και μόνο να υπάρχει ο τομέας της υγείας να γίνει έτσι όπως εμείς τον οραματιζόμαστε, δημόσιος και δωρεάν, και μόνο αυτό το πράγμα να καταφέρει το ΚΚΕ και όλα τα άλλα να τα πολεμούμε και να έχει ο πολίτης δωρεάν υγεία, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση τον 21ο αιώνα. Θα βιαστεί κάποιος και θα σας είναι πει, είναι η πιο ανθρώπινη γιατρέ... επανάσταση. Σκεφτείτε το, οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε, πέρα από τις πολιτικές τοποθετήσεις, να σκεφτούν μόνοι τους πόσο θα κοστολογήσουν την υγεία του παιδιού τους, του συγγενή τους, του εαυτού τους. Κάποιος θα σας πει ότι αν πάτε και σε μια ευρωπαϊκή χώρα, εκεί δεν είναι όλα δημόσια. Και ότι ναι, θα χρειαστεί να πληρώσετε, παρόλο που έχετε μια. Και ποιος είπαμε ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει καπιταλισμός. Ή αν δεν ρωτήσετε και την προσωπική μου εμπειρία, να δείτε πόσα παιδιά που αναγκάστηκαν το δεύτερο ή το πρώτο μεγάλο πρόβλημα του νομού μας, το δημογραφικό, με την αστυφιλία και την υπογεννητικότητα, που έχουν πάει Γερμανία, Αγγλία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σιγκαπούρη και θα μου έρθουν και άλλες χώρες, Ελβετία, Στοχόλμη, που θα πάρουν τηλέφωνο το γιατρό τους στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορούν να βρουν γιατρό να δουν, να δουν το παιδί τους. Αν νομίζουν ότι υπάρχει αλήθεια ένα σύστημα υγείας. Αν συμβαίνει. Σας παίρνουν τηλέφωνο από άλλες χώρες. Γιατί... Να πάρουν τώρα λίγο το κινητό μου, να κάνουν τις κλήσεις. Εγώ το δίνω δημόσια. Να δείτε τι συνομιλίες έχουμε και τι πρόβλημα έχουν τα παιδιά σε αυτές τις χώρες. Τι λέτε τώρα. Αν νομίζουν ότι, είναι, ότι έχουν οδηγηθεί κάπου εκεί. Μην νομίζουν ο κόσμος ότι επειδή υπήρχε ένας κοινωνικός καπιταλισμός ή μια σοσιαλδημοκρατία και όντως το κράτος έδωσε δαπάνες για την υγεία και για την ασφάλεια των πολιτών του, αυτό το πράγμα οδήγησε σε ευημερία. Ένα ωραίο φτιασίδωμα είναι των αναγκών του καπιταλισμού να φαίνεται με το κοινωνικό του πρόσωπο για να μπορέσει να έχει κερδοφορία σε όλα τα τομέα, ειδικά ο ιδιωτικός τομέας και ειδικά αφού μιλάμε στο κομμάτι της υγείας και για το κομμάτι της υγείας. Ή ας πάνε τώρα στη Σουηδία κάποιος να δει ένας ιδιώτης γιατρός πόσο έχει επίσκεψη. Θα δείτε τεράστια ποσά, τρελά ποσά, που δεν μπορεί να τα αντέξουν οι άνθρωποι. Αλλά και τι κάνουν τελικά. Κάνουν φοβερές υπομονές, έχουν φοβερά προβλήματα και να σκεφτεί κάποιος ότι στον 21ο αιώνα η πρώτη αιτία θανάτου στη Σουηδία είναι η λοιμόξη του αναπνευστικού, η πνευμονία. Γιατί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση άμεσα να πάρουν μία αντιβίωση. Για μία αντιβίωση? Και για μία αντιβίωση. Παιδιά να φεύγουν... δηλαδή να λέμε δόξα του Θεού που είμαστε και έτσι εμείς σήμερα. Όχι, δεν θα λέμε δόξα του Θεού. Έχουμε καλούς γιατρούς, απλώς είναι πολύ στρεβλό το σύστημα. Είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και για να βρει κάποιος την υγεία του, κυρία Μωράιτη, πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη του. Και το βάζει συνέχεια το στο χέρι στην τσέπη αν του και αυτό τσέπη... εκμεταλλεύεται. Μάλιστα. Αυτό είναι. Το θέμα είναι η εντυμότητα και η ηθική που έχουν όλα τα αστικά κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει μέχρι το 2023 που μιλάμε τώρα, να το παραδεχτούν και να μας πούνε γιατί αφήνουν, ας πούμε, το νοσοκομείο αυτό, με ένα-δύο αναισθησιολόγους. Εντάξει, είναι λογικό. Ναι. Αφήνουμε δύο αναισθησιολόγους, ίσα ίσα να βγαίνει η εφημερία. Λογικό να μην μας πεθάνει ο συνάνθρωπός μας που θα έχει το τροχιό και θα πρέπει να χειρουργηθεί, αλλά τα προγραμματισμένα ραντεβού να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Πώς θα αλλάξει, για μας είναι πάρα πολύ απλό. Θέλει θέληση, θέλει γενναιότητα, θέλει τόλμη, θέλει εμπιστοσύνη, θέλει όραμα, θέλει ελπίδα. Θέλει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο συστήματα. Θέλουμε εμείς στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχουν δύο συστήματα. Ένα σύστημα που όντως επιχειρείς για να έχεις το κέρδος και ένα δεύτερο σύστημα, το σοσιαλιστικό, που επιχειρείς για να καλύψεις τις ανάγκες σου. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Θέλω τη βοήθειά σας. Μακάρι να μπορώ να σας βοηθήσω. Αφού τα λέτε όλα αυτά και ουσιαστικά δεν υπάρχουν και πολλοί που θα διαφωνήσουν με αυτά τα οποία λέτε. Γιατί δεν μας ψηφίζουν? Ναι. Πολύ σωστή ερώτηση. Πρώτη πρωτεία. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνω μια χαρά. Είναι ο φόβος. 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 Εγώ έχω ένα παιδί και είναι 25 χρονών. Ναι. Εντάξει. Και έστω και για 600-700 ευρώ θέλω να παρακαλέσω κάποιον να το βάλει σε μια δουλειά. Ναι. Να πάει
στα διόδια, να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, ένας υπάλληλος. Ναι. Γνωρίζουν ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στο πολιτικό υπάρχον σύστημα της χώρας μας. Ναι, αλλά αν ψηφιστείτε κι εσείς, θα είστε... Σου λέει ότι αν ψηφιστώ εγώ, ναι, δεν θα βγει βουλευτής αυτός που θα μου βολέψει. Ναι, αλλά εγώ. Έχετε τα μέσα κι εσείς ως βουλευτές να βοηθήσετε στο σούπερ μάρκετ και σε άλλες δουλειές στα νησιά, στα πέρα. Αυτό δεν μπορούν να το καταλαβαίνουν, ότι όταν θα γιγαντωθεί η δύναμη μιας δίκαιης φιλολαϊκής φωνής, θα έχουν πολλαπλά εφόλη. Πολλαπλά, γιατί όντως θα φοβηθεί ο άλλος να κάνει μια αντιεργατική, αντιλαϊκή πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προχθεσινό. Είχε βγάλει υπουργός, αναπληρώτερη υπουργός υγείας εγκύκλιο, ότι επειδή έχουμε έλλειψη προσωπικού, σκεφτείτε ότι στις ΣΕΡΕΣ, που είναι σε όλη την Ελλάδα έτσι, λειτουργεί με μόνιμους γιατρούς κατά 60-59%. Λείπει το 41%. Και σου λέει, επειδή έχουμε μεγάλες ελλείψεις, με φοβερό πρόβλημα την ουρολογική κλινική αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει, θα εφημερεύει ο τομέας. Τι είναι ο τομέας, ο χειρουργικός και ο παθολογικός. Άρα, αν έχετε πρόβλημα παθολογικό και δεν έχω παθολόγο, είναι εικονικό το παράδειγμα, θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο παιδίατρος που είναι στον παθολογικό τομέα ή ο δερματολόγος. Με ποια φόντο, το ότι έχει κάνει και δύο κανένα χρόνια φόντο. Παθολογική, δεν υπάρχει πούμε. Τίποτα. Έγινε πώς θα με δει ο παιδίατρος. Έγινε αντίδραση, έντονη αντίδραση, και όντως ο υπουργός μέσα σε δύο μέρες το πήρε πίσω. Αν το καταλάβουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτό νομίζω ότι το εκμεταλλεύεστε λίγο. Όχι. Απλά η κυρία Γκάγκα κατάλαβε ότι αυτό το οποίο έβγαλε ήταν εντελώς λάθος και το πήρε πίσω, γιατί πέραν των άλλων. Δεν το έβγαλε η κυρία Γκάγκα τώρα. Είναι χρόνια στα σκαριά, και αν δείτε από τους μνημονιακούς χρόνους που δεν έχουν φύγει. Το να είμαστε τώρα στο υπερταμείο δεν σημαίνει ότι έχουμε φύγει, ναι, από μνημόνια. Ήταν και είναι στα σχέδιά τους και θα είναι στα σχέδιά τους. Ποια είναι στα σχέδιά τους, να πηγαίνω εγώ για ουρολογικό πρόβλημα και να με βλέπει ο γυναικολόγος? Στα σχέδιά τους είναι να εφημερεύει ένα νοσοκομείο στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας για τα χειρουργικά περιστατικά. Δεν γίνεται αυτό που λέτε, κύριε Βελιώτη. Δεν μπορούμε να τρέχουμε όλοι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή στην Δράμα ή στην Καβάλα ή στις ΣΕΡΕΣ. Δεν μπορούμε όλοι να μαζευόμαστε. Δεν χωράμε. Η Θεσσαλονίκη είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί αν εδώ πέρα μας λείπουν 4 αναισθησιολόγοι, στο Ιπποκράτειο λείπουν 14. Και στο Ιπποκράτειο γίνονται χιλιάδες εγχειρήσεις. Βοηθήστε με και σε αυτό. Αλλά όμως έχουμε περισσότερες ιδιωτικές κλινικές. Δεν είναι υποστελεχωμένο το ΕΚΑΒ. Πάνε γιατί πληρώνονται καλύτερα. Αν το κρύβουμε ότι το ΕΚΑΒ είναι υποστελεχωμένο, αλλά έχουμε 2-3 ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά, όχι βέβαια του ΕΚΑΒ, του πληρώματος που θα πάει να επιχειρήσει σε κάποιο που είναι, αλλά να μεταφέρει έναν άνθρωπο συμπολίτη μας, έναν άρρωστο συμπολίτη μας, που πρέπει να πάει γιατί έχει ειδικές ανάγκες στο σπίτι του. Ναι, όντως, να μας πάνε και να μας γυρίσουν. Ναι. Και κυρίως το να μας γυρίσουν. Οι αναισθησιολόγοι γιατί δεν πάνε στη δημόσια υγεία να υπηρετήσουν? Και προτιμούν την ιδιωτική, επειδή πληρώνονται καλύτερα? Οι λόγοι είναι, όχι, μην νομίζετε ότι πληρώνονται καλύτερα. Πώς δεν πληρώνονται καλύτερα? Μην αν πας σε μια ιδιωτική κλινική, τον αναισθησιολόγο τον πληρώνεις και από 300 και πάνω. Μην νομίζετε ότι θα πληρωθούν καλύτερα. Αναγκάζεσαι θα πάει ο άνθρωπος στην ιδιωτική κλινική, γιατί πρέπει να επιβιώσει. Ας πάει λόγος στο δημόσιο, ζητούνται στο δημόσιο είναι για να πάει. Θα δείτε πώς είναι οι προκηρύξεις, και αν δείτε ότι προκηρύξεις, σε κάθε προκήρυξη είναι λείπουν 7 αισιολόγοι και βάζουν 7 αισιολόγους, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Προκηρύσουν μία θέση. Υπάρχει μία, ούτε αυτή η μία καλύπτεται όμως. Δεν θα καλυπτεί, γιατί είναι πολύ απλό ότι για να πάει κάποιος θα πρέπει να μπορέσει να δουλέψει σε συνθήκες σωστές. Θα μου πεις αυτός που μένει, γιατί από... Βέβαια. Σου λέει για να πάω, θα πάω, αλλά θα φτύσω αίμα γιατί θα είμαι μόνος μου. Εννοείται. Και δεν θα είναι και άλλοι 6 για να είναι δουλέψουμε όλοι μαζί. Το θέμα είναι ο υπάρχον που μένει. Υπάρχον που μένει, πιστεύω, θέλω να είμαι ρομαντικός, εμένε από το δικό τους το ρομαντισμό και από τη δική τους την ηρωική προσπάθεια. Κύριε Βελιώτη, μην μου το κάνετε. Φτάνει ο εθελοντισμός, θα πάμε και στα άλλα. Όχι, δεν είναι θέμα. Με τον εθελοντισμό δεν μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα. Ούτε με τον ρομαντισμό. Εδώ ούτε θα με συμφωνήσουμε από όλα. Όχι, όχι. Δεν θέλουμε. Καλός ο εθελοντισμός. Με τον εθελοντισμό, αλλά... το μόνο που μπορούμε να γλιτώσουμε είναι την ψυχή μας για να πάμε στην παράδοση. Όχι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, στο κείμενό σας λέτε για μια διάγνωση που ήταν λευκαιμία, γυρνάτε στη χρονιά 73-74. Και εκεί που τέλος πάντων ετοιμάζεστε να μας πατήσετε μια γροθιά, λέτε μετά από 50 χρόνια αστικής δημοκρατίας και διαχείρισης του οικονομικού συστήματος της ελεύθερης αγοράς από όλα τα κόμματα του πολιτικού μας φάσματος, βγάζετε το ΚΚΕ, το παιδοογκολογικό τμήμα του Αγία Σοφία ιδιωτικοποιείται. Ναι, έγινε σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα, τα ΣΔΙΠ. Ναι. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό και στη μνήμη
του οποιοδήποτε ακύλα, που πέρασαν χιλιάδες και έχουν νοσηλευτεί και έχουν επιβιώσει χιλιάδες παιδιά. Να φανταστείτε ότι περίπου το χρόνο έχουμε 150 παιδιά στην Ελλάδα που διαγνώσονται με λευχαιμία. Είναι γροθιά για μας και στεναχώρια μεγάλη που υπηρετήσαμε στο Αγία Σοφία, που υπηρετήσαμε στο Ογκολογικό, που δώσαμε την ψυχή μας. Άρα το μας. Ξέρετε από μέσα, λέτε, ναι, το ναι, γεγονός. Ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τι να πεις, ότι οι θεραπείες είναι πανάκριβες. Η νοσηλεία είναι 2 χρόνια. Τους πρώτους 3 μήνες πρέπει να μείνει το παιδί μέσα. Μένει μέσα. Τα φάρμακα. Είναι τρομερό. Και, καλύπτονται τα φάρμακα. Όσο ώρας καλύπτονται. Ναι. Σιγά σιγά όμως αυτό το πράγμα θα αρχίσει να πηγαίνει από τη στιγμή που μπορώ εγώ να έχω, υποτίθεται, την οικονομική δυνατότητα να καλύπτω οι μοντέρνες θεραπείες, η νοσήλια, η καλύτερη ξενοδοχειακή περίθαλψη. Ναι. Γιατί πατάνε στο ότι είναι κάποια μέρη της κοινωνίας είναι ευνοημένα από την τύχη, από την εργασία τους, να έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, έτσι, αλλά δεν είναι και ηθικά το σωστό. Γιατρέ, μου τα λέτε όλα αυτά, αλλά στην τελική... Και το 1973 υπήρχε μια δικαιολογία. Δεν ήταν τίποτα, δεν υπήρχε παιδογκολογικό. Ναι. Υπήρχε γενναιότητα με το που μπορούσε να τη φτιάξει της κυρίας Τζορτζάτου, να την έχει καλά ο μεγάλο δύναμος, να είναι γερή ακόμα και να μας φωτίζει εμάς τους νέους τους γιατρούς. Να παλεύεις με τον καρκίνο είναι δύσκολο πράγμα. Πάντως στα δημόσια καταλήγουμε οι περισσότεροι, πρέπει εννοείται να πω, και μετά πάμε και στα ιδιωτικά. Αλλά πρώτα στα δημόσια πάμε. Και εκεί θα ξαναπάνε και το γνωρίζουν, γιατί είναι κάτι πολύ κοστοβόρο για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, να υποστηρίξει μια τέτοια θεραπεία. Και αν θα την υποστηρίξει, θα υποστηρίξει είναι απλά πράγματα. Είναι χιλιάδων, έχετε δίκιο. Λέτε εσείς ότι τότε ο πατέρας πλήρωνε για να βρει αίμα. Εγώ θα σας πω ότι και σήμερα πληρώνουν κάποιοι για να βρουν αίμα. Σίγουρα πληρώνουν για ακούσε, να έχουν... Δεν τα ακούτε πρώτη φορά, καθόλου, φαντάζομαι. Και δεν ήταν τυχαίο μου όλη αναφορά. Mm. Αλλά σίγουρα να ξέρετε ότι ο σημερινός γονιός που το βιώνω, και όχι μόνο το βιώνω, ζω από αυτό το γονιό και, και ευγνωμονώ τους γονείς που εμπιστευόνται τους γιατρούς και ζούμε από το δικό τους το εισόδημα, και ξέρω από πρώτο χέρι τι είναι να βάζουν το χέρι τους στην τσέπη τους για την υγεία του παιδιού τους. Που θα μπορούσε, όχι θα μπορούσε, που έπρεπε, πρέπει να είναι, ειδικά στο παιδί, αλλά σε όλους μας, εντελώς δωρεάν. Αν δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν το δημογραφικό, αν ενδιαφέρονται να κρατήσουν νέα άτομα στην Ελλάδα, αν ενδιαφέρονται να φέρουν ελπίδα και όραμα, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιος τόσα λεφτά για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Το αυτονόητο χάσαμε. Είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Γιατί σας, και αυτό το, και σας το τονίζω συνέχεια, ναι, ότι θα πρέπει να μου το ορίσουν ότι αυτό το αγαθό δεν είναι αγαθό δημόσιο. Αν βρεθεί ένας να μου το επιχειρηματολογήσει ότι δεν είναι, να έρθει εδώ πέρα ευχαρίστως και εγώ να αλλάξω όλη μου την ιδεολογία. Δεν υπάρχει όμως κάποιος που θα πει ότι δεν είναι δημόσιο αγαθό. Τότε γιατί υποστηρίζουν με μανία ένα σύστημα, είτε σοσιαλδημοκράτες, είτε εθνικιστές, είτε φιλελεύθεροι, και πιστεύουν ότι με την προσαρμογή των τιμών θα δώσουν στον κόσμο καλή υγεία. Και όλα τα προγράμματα μας έχουν βάλει... Να σας πω κάτι. Πολύ ωραία τα λέτε. Αλλά και εσείς ως κομμουνιστές δεν έχετε τη διάθεση, αφού τα ποσοστά σας δεν σας το επιτρέπουν να είστε κυβέρνηση, να συνεργαστείτε με κάποιους και να τους περάσετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να πολεμήσουμε, να αναγνωρίσουμε. Πολεμάτε, αλλά δεν συνεργάζεστε. Και τα λάθη μας. Πώς θα συνεργαστείς, είναι 2 τα συστήματα. Επειδή υπάρχει ένας πλουραλισμός στο σύστημά τους και ο ένας θα φανεί ροζ, ο άλλος πράσινος, ο άλλος μπλε, αφού το ίδιο σύστημα υπηρετούν. Ναι. Άρα λέτε εσείς δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και μένετε μόνοι σας. Δεν γίνεσαι ένας συνεργαστής. Μπορεί να αυτοί μεταξύ τους να συνεργαστούν και να μην έχει καμία αγωνία ο κόσμος ότι δεν θα έχουν κυβέρνηση και να μου πούνε και ότι οποιαδήποτε χρονικές, ιστορικές στιγμές δεν είχαμε κάποια εκλεγμένη κυβέρνηση και είχαμε κυβέρνηση η οποία ήταν επίσης συνεργασίας, δεν λειτουργούσε το κράτος. Ναι. Χαρά λειτουργεί το κράτος. Τώρα που δεν υπάρχει ουσιαστικά, δεν υπάρχουν οι βουλευτές ή δεν υπάρχουν οι υπουργοί, δεν λειτουργεί το κράτος. Καλά, κόλλησαν κάποιοι τομείς, αλλά τέλος πάντων το αναμέναμε. Οι τομείς οι οποίοι είναι μόνιμα κολλημένοι. Αυτοί που θέλουν να προστατεύσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Δεν κόλλησαν άλλοι τομείς. Α,
Να χαρά να το λειτουργούν όλοι οι τομείς. Ωραία, γιατί να σας ψηφίσουμε λοιπόν έτσι στο κατακλείδι, τι μας λέτε, γιατί να ψηφίσουμε Κομμουνιστικό Κόμμα και όχι ένα από τα υπόλοιπα 30 ψηφοδέλτια να έχουμε ζωή. Πιστέψτε με, είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που προσπαθώ να δώσω και προσπαθώ να δώσω και στα ίδια μου τα παιδιά. Όχι γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Αλλά η πιο σωστή λέξη γιατί θα ψηφίσεις κουκουέ είναι γιατί θα ψηφίσεις ελπίδα. Γιατί θα ψηφίσεις έναν εναλλακτικό δρόμο, γιατί θα πρέπει να δοκιμάσεις επιτέλους έναν εναλλακτικό δρόμο. Θα μου πείτε, δεν δοκιμάστηκε στην Σοβιετική Ένωση. Είναι άλλη χώρα, άλλες ιστορικές συνθήκες και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερωτηματικό. Δοκιμάστηκε? Για μας δεν δοκιμάστηκε. Για μας ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός ακόμα δεν έχει δώσει στον κόσμο την πραγματική του διάσταση. Μήπως παραργείτε να μας το δώσετε το νόημα αυτό να το κατανοήσουμε? Ναι, είναι, εγώ θα το αποδεχτώ αυτό. Αλλά φταίμε εμείς. Εγώ ο ίδιος φταίω. Που δεν παίρνω το θάρρος τόσα χρόνια να βγω και να πω ναι, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Χωρίς ξύλινες γλώσσες. Δεν αγώνα όμως. Ο αγώνας γίνεται καθημερινά. Mm. Ο αγώνας γίνεται εδώ στον τόπο της εργασίας μας, στις κουβέντες μας. Μπορεί να γίνει αγώνας, να μην τον υποτιμάμε και να μην υποτιμάμε τον κόσμο. Ξέρει. Το μόνο που πρέπει να ξεπεράσει ο κόσμος είναι το φόβο. Μην ξεχνάμε, και το είχε βρει περισσότερο από όλους μας ένας πολύ έξυπνος πολιτικός επιστήμονας, παρεξηγημένος ο Μακιαβέλη. Παρεξηγημένος γιατί ήθελε κάτι άλλο στις σοβιετικές συνθήκες. Ναι. Είχε μιλήσει όμως ότι ο άνθρωπος συμβούλευε τον ηγεμόνα, πρόσεξε του λέει, ο άνθρωπος είναι φύση συντηρητικός. Φοβάται τις αλλαγές. Προκειμένου να αλλάξει κάτι που είναι άγνωστο για αυτόν. Μένει σε κάτι που είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον το ξέρει. Εδώ κάπου είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι. Ας μείνουμε σε κάτι που ήδη το ξέρουμε, παρά να δοκιμάσουμε κάτι που ίσως να μας φέρει σε κάτι που δεν το γνωρίζω και ένα χειρότερο. Η ερώτηση δική μου, υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είμαστε σε αυτή την κατάσταση που το 95% των φόρων να είναι από τους μέσους, τους μικρούς, ότι το 1/3 να μην έχει να ζήσει και τα υπόλοιπα, το 5-10% του πλανήτη και της χώρας μας μαζί να ζει εις βάρος όλων των άλλων. Μεγάλες κουβέντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βελιώτη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μωράκη. Καλό αγώνα. Δεν ξέρω πώς θα βγάζετε πέρα τώρα και με τη δουλειά σας και με τον αγώνα αυτό. Σας είπα ότι καθημερινά ο αγώνας μπορεί να γίνει από στόμα σε στόμα. Δεν πιστεύουμε και στο κουκουέ, αλλά και εγώ, ότι ο αγώνας θα γίνει σε ένα εικονικό, λίγο θεατράλε, δεν υποτιμώ, δεν θέλω να το περάσω, κλίμα επισκέψεων, χειραψιών, φιλμάτων. Πρέπει να το κάνετε και αυτό όμως, αλλιώς πώς θα σας με ένα διαφορετικό τρόπο. Πώς θα σας γνωρίσουν όλοι. Θα πας όχι γιατί τώρα τον σκέφτηκες, όχι γιατί τώρα τον ξέρεις, όχι γιατί θέλεις να τον χαιρετήσεις, όχι γιατί θέλεις να βγεις φωτογραφία. Κύριε Βελιώτη, δεν είχατε λόγο πιο πριν να το κάνετε αυτό. Τώρα είστε υποψήφιος. Όχι τώρα για να το βγάλεις να βγεις μια φωτογραφία, θα πας γιατί πραγματικά θα πρέπει ο πολιτικός να καταλάβει ότι είναι υπηρέτης, ότι πρέπει να ταπεινωθεί και θα πρέπει να είναι το ίδιο με το λαό του. Ο πολιτικός δεν είναι πληρεξούσιος. Με ψήφισες τώρα, πηγαίνω στη Βουλή, άλλαξαν τα πράγματα, θα ψηφίσω κάτι που εγώ και η ελίτ μου το έχει αποφασίσει. Ο κάθε πολιτικός, ο κάθε βουλευτής είναι αντιπρόσωπος. Είναι ο εκφραστής. Όχι πληρεξούσιος. Το έχουμε μπερδέψει λίγο. Ναι, είναι αλήθεια. Το έχουμε μπερδέψει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό αγώνα.